δύο ξεχωριστοί σολίστες στην σημερινή μας εκπομπή. Ρος Ντέιλι και Βασίλης Σούκας. Ο Βασίλης Σούκας, που προέρχεται από τον τυπικό χώρο της δημοτικής μουσικής και ανήκει σε μια από τις πιο γνωστές και πιο παλιές μουσικές οικογένειες της Ηπείρου, και ο Ρος Ντέιλι, που εγκαταλείποντας την ευρωπαϊκή μουσική του παιδεία και παράδοση, αναζήτησε στην Ανατολή νέους μουσικούς ορίζοντες για να καταλήξει στην Ελλάδα. Δύο μουσικοί που συναντήθηκαν μέσω της τέχνης τους και διαπίστωσαν πως εκτός από καλλιτεχνική, η συνάντησή τους ήταν και συμβολική, καθώς η μουσική που παίζουν περισσότερο από κάθε άλλη αποτελεί έκφραση του ισχυρότερου ίσως πνεύματος συγχώνευσης πλήθους στοιχείων των πολιτισμών της Μεσογείου. Αυτό έχει μια πολύ πλοκή ιστορία. Η μελωδία λέγεται ότι ξεκίνησε από την Κάφκασο και παίζονταν από μια φυλή που λεγόντουσαν Τσετσέν. Η ίδια μελωδία όμως βρίσκεται και στη Μυτιλίνη και ο σκοπός ονομάζεται Ταξίλα, που μοιάζει πάρα πολύ με αυτό. Και έχω ακούσει άλλη μια παραλλαγή που μου την έχει παίξει ο Βασίλης, που είναι από τη στερεά Ελλάδα, αλλά που είναι η ίδια βάση, αλλά πάλι λίγο διαφορετική. Thank you.
κύριος λόγος γιατί έτσι συνεργάζομαι με τον Βασίλη Σούκα είναι επειδή τον θεωρώ πολύ καλό μουσικό. Αλλά πέρα από αυτό είναι επειδή, αν και παλιός και καθιερωμένος μουσικός, ο νους του είναι συνέχεια στο τι θα μαθαίνει καινούριο, που αυτό είναι σπάνιο. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα αυτό το πράγμα. Βασίλη, εσύ ένας μουσικός από άλλο χώρο, από αυτόν που είναι ο Ρος, πώς αισθάνεσαι έτσι μέσα σε αυτή την ορχήστρα τώρα, με αυτά τα καινούργια πράγματα που παίζεις? Ο στόχος μου δεν ήταν να παίξω απλώς δημοτικό τραγούδι παραδοσιακό, να πάω στο πανηγύρι και να έρθει ο άλλος να χορέψει μόνο. Εγώ ήθελα να βρεθώ σε κάποιο χώρο που να με ακούσει και όλο τι παίζω. Γιατί αυτός που χορεύει δεν καταλαβαίνει τι παίζω. Και μου δόθηκε η ευκαιρία αυτή με τη γνωριμία του Ρώσου Ντέλη να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου τα οποία είχα σκεφτεί από παιδάκι. Κομμάτι αυτό είναι δύο κομμάτια, ουσιαστικά είναι δύο αρμένικα κομμάτια, ένα δημοτικό σε ρυθμό Τζορτζούνα που είναι ένας ρυθμός 18 και το δεύτερο κομμάτι που ενώνονται μαζί είναι ένα κομμάτι από ένα συγκεκριμένο επώνυμο συνθέτη που λεγόταν Τάτιος Ενσκερτζιάν που έπαιζε βιολί και πέθανε το 1915 αν δεν κάνω λάθος. Οπότε είναι ένα δημοτικό και ένα έντεχνο κομμάτι αρμένικο. Η κλασική μουσική της Ανατολής ανήκει σε μια παράδοση για τη δημιουργία της οποίας συνέβαλαν πολλές εθνότητες για πολλούς αιώνες. Με αφετηρία το Βυζάντιο από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, διαδόθηκαν στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου οι καλλιτεχνικές κατακτήσεις και οι θεωρητικές βάσεις μιας μουσικής που οι αρχές της βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα και την Αίγυπτο. Και πριν ακόμα, στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι Αραβοπέρσες θεωρητικοί
παρέλαβαν το ελληνικό μουσικό σύστημα και σε αυτό στήριξαν καταρχήν την μουσική του. Πιστεύω ότι η δημοτική μουσική, όπως τη λέμε, αν και δεν μου πολύ αρέσει αυτός ο όρος, ας πούμε, τέλος πάντων,
αλλά η μουσική αυτή έχει πάρα πολλά περιθώρια και εξέλιξης και το να προχωρήσει και να βρει καινούργιες μορφές και σχήματα. Φτάνει να βρεθούν άνθρωποι που θα ασχοληθούν με αυτό το πράγμα από μια διάθεση καθαρά έτσι, από μια αγάπη προς αυτή τη μουσική και όχι από άλλα συμφέροντα. Η μουσική στην περιοχή αυτή είναι λίγο δύσκολο να τη ξεχωρίσει κανείς έτσι σε διαφορετικές εθνότητες κατά κάποιο τρόπο. Περισσότερο κατά περιοχών πάει. Δηλαδή, υπάρχει ένα συγκεκριμένο μουσικό ιδίωμα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Άλλη μουσική στα νησιά, άλλη μουσική στα παράλια της Μικράς Ασίας, άλλη μουσική στην Ήπειρο. Γενικά, σε διαφορετικές περιοχές αλλάζει η μουσική. Τώρα, ιστορικά, ανάλογα με το ποιοι άνθρωποι κατοικούσαν αυτές τις περιοχές, ανήκει και υπάρχει ακόμη αυτή η μουσική στις διάφορες εθνότητες αυτές. Για παράδειγμα, αν ακούσει κανείς κάποιον Έλληνα πόντιο λιράρι να παίζει και ακούσει κάποιον Τούρκο λαζό να παίζει επίσης το ίδιο όργανο, το Τζεμετζέ, είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ποιος είναι ποιος. Ή ακόμη και να καταλάβεις τη διαφορά, καταλαβαίνεις αμέσως ότι είναι η ίδια μουσική, δεν υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη ή σημαντική διαφορά. Και έτσι βρίσκουμε πολλά πράγματα που είναι κοινά και στην παράδοση της Ελλάδας, της Τουρκίας, των αραβικών χωρών, ακόμη και πιο πέρα μέχρι την Περσία. Αυτό το κομμάτι είναι μια ενότητα από δύο κομμάτια από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Είναι σε ρυθμό 7-8. Το πρώτο ονομάζεται Μπουσρούκ και το δεύτερο είναι Μαντιλάτος χορός. Αλλά ο Μαντιλάτος χορός, αυτή η συγκεκριμένη μελωδία, χορεύεται και από τους Πόντιους Σαντίκ, αλλά χορεύεται και από τους Λαζούς της Τουρκίας σήμερα. Οπότε είναι μια... Είναι ένα κομμάτι που επίσης ανήκει γενικότερα στην περιοχή αυτή.
στο εύλογο ίσως ερώτημα «Τι προσφέρει σήμερα η μουσική αυτή πράξη» θα έδινε κανείς μια απλή απάντηση. Ό,τι προσφέρει εν γέννη κάθε καλλιέργεια κάθε αληθινής τέχνης. Στο δικό μας χώρο που συνδέεται τόσο με την Ανατολή όσο και με τη Δύση, η αναζήτηση εκφραστικών τρόπων μέσα από μια παράδοση τόσο πλούσια, τόσο συγγενή, μα και τόσο ανεξερεύνητη, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και γίνεται ιδιαίτερα ελκυστική τόσο για τον δημιουργό ερευνητή, όσο και για τον αποδέκτη, τον ακροατή της. Η επιλογή του Βασίλη Σούκα να συμμετέχει σε μια μουσική πράξη που ξεπερνά τα όρια της γραφικής αναπαράστασης του παραδοσιακού τύπου αποτελεί παράδειγμα δημιουργικής προσέγγισης και αξιοποίησης τόσο του μουσικού πλούτου που μας παραδίδεται όσο και των θαυμαστών ικανοτήτων των εκτελεστών που η παράδοση αυτή έθρεψε. Αυτού του είδους οι αναζητήσεις όχι μόνο φωτίζουν περισσότερο την αξία της μουσικής παράδοσης αλλά με τις προσωπικές και πολλές φορές ίσως αμφιλεγόμενες επεμβάσεις των λαϊκών εκτελεστών που επιχειρούν να περάσουν στον χώρο της δημιουργίας, ενεργούν και σαν πρόκληση ώστε να τεθεί το θέμα της αξίας μιας μουσικής που έξω καλλιτεχνικοί λόγοι και κανόνες την έχουν θέσει στο περιθώριο.